Γεια σας. Στη σημερινή εκπομπή, αφιέρωμα στον μεγάλο μας νεοέλληνα συγγραφέα Μενέλαο Λουντέμι, θεωρώ την παρουσία μου μη απαραίτητη. Και αυτό γιατί ο λόγος και οι εικόνες που θα ακολουθήσουν είναι έργο, δημιουργία πιο σπουδαίων ανθρώπων από εμένα. Απλά το μόνο που μπορεί κάποιος να μου χρεώσει είναι η αναζήτηση των στοιχείων και η σύνθεσή τους. Αποφασίζοντας να παρουσιάσω στην ενότητα βιογραφίες στο Μενέλαο Λουντέμι, διαπίστωσα πόσο πλούσιο και σπουδαίο έργο είχαν κάνει εξαίρετοι άνθρωποι πριν από μένα. Έτσι απλά, συνθέτοντας αποσπάσματα με φόντο την βιογραφία του συγγραφέα, θα δείτε και θα ακούσετε κάποιους που μόχθησαν για να δημιουργήσουν πολύ περισσότερα από όσα θα δημιουργούσα εγώ. Ευχαριστώ θερμά όλους αυτούς που μου έδωσαν την ευκαιρία να υπενθυμίσω σε κάποιους και να κάνω γνωστό σε κάποιους άλλους και το έργο του Μενέλαου Λουντέμι, αλλά και το δικό τους. Στην πρώτη του νιώτη, ο Μενέλαος Λουντέμις αντικρίζει διαδηλωτές σε μια πλατεία. Έχουν υψωμένη την κόκκινη σημαία και φορτισμένοι άνθρωποι με πάθος φωνάζουν. Είναι η κρίσιμη στιγμή που ο Λύκος συναντάει το κοπάδι του. Από εκεί θα αρχίσει η μεγάλη περιπέτεια που θα βιώσουν οι ιδεολόγοι εκείνης της εποχής. Θα προσφέρουν τα φλογισμένα νιάτα τους, ό,τι πιο πολύτιμο έχουν, γιατί είναι η εποχή των ιδανικών και της θυσίας. Ήταν άνθρωπος που ναι μεν ήταν ανοιχτός και φιλικός στον έξω κόσμο, αλλά τα προσωπικά του, τη ζωή του, τα πολύ βαθιά βιώματα δεν τα έβγαζε προς τα έξω. Και εγώ αυτό το σεβάστηκα. Ιδεολόγος. Φρούτο δηλητηριασμένο. Δεν πουλιέται, δεν δελεάζεται. Και ο πατέρας σας ήταν ιδεολόγος. Εσείς καταλάβατε ποτέ ποια ήταν η ιδεολογία του? Όχι. Δεν κατάλαβα. Και αυτό δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς να το καταλάβει ξεκάθαρα. Είναι σύνθετο το θέμα. Ιδεολόγος δεν είναι απαραίτητα και πολιτικό όν. Δεν είναι ιδεολογία μόνο στην πολιτική ή στα ιδανικά ή στην τέχνη. Κάθε άνθρωπος έχει κάποια ιδανικά, ας είναι και υλικά και κατώτερα. Τα ιδανικά του πατέρα μου εκφράζονται μέσα από το έργο του, γιατί πάνω απ' όλα είναι συγγραφέας, ποιητής. Και μετά, σύνθετα με αυτό, είναι και ανθρωπιστής, είναι πολιτικό όν, είναι κομμουνιστής. Από τους πρώτους, πρωτόγονους, αγνούς και σύντροφος, γιατί ήταν εξαιρετικός φίλος. Δεν ξέρω αν είναι γνωστό. Το 1997 έκανα όλες τις απαραίτητες ενέργειες και με το ονομάσαμε το σχολείο στο οποίο είμαι διευθυντής, ενιαίο λύκειο Εξαπλατάνου, Μενέλαο Λουντέμις. Μια τιμή νομίζω που την άξιζε ο Λουντέμις από τον Εξαπλατάνο. Ο Λουντέμις υπήρξε ένας δάσκαλος του ελληνικού λαού, θα έλεγα και της οικουμένης,
Και είναι για μένα ένα πρότυπο. Εκείνα τα μαύρα χρόνια που πέρασε ο Λουτέμης στο γυμνάσιο της Έδεσας, έμειναν στην ιστορία ανεπιστρεπτή. Ήταν ένα γλυκύτατο, δυστυχισμένο αγόρι, φτωχό, πεινασμένο, με ένα ποδαράκι δεξί που εκούτσενε, με πολύ ωραία φωνή και λεγόταν Μίτσος Βαλασιάδης. Δεν υπήρχε Λουντέμης τότε. Έπαιζε και κιθάρα και σου δίνει πάντα την εντύπωση ότι πεινάει. Ποιο είδος μουσικής αγαπούσε? Τα μαύρα μάτια, το τσόρνια. Το τσόρνια, το έλεγε πολύ ωραία. Και κάτι τέτοιες μελωδίες ρώσικες. Ο Μίτσος ο Βαλασιάδης. Κάναμε πάρα πολύ συντροφιά και μου διάβαζε τα γραπτά του. Και του έλεγα, αυτά πρέπει να γίνουν βιβλίο. Ήτανε περιμένοντας το ουράνιο τόξο και τα πλοία δεν άραξαν. Αυτά είναι τα πρώτα του. Και του είπα, θα τα κάνεις βιβλίο. Και πώς θα τα κάνω, δεν ξέρω, βρες έναν τρόπο. Σκέφτηκε το Γιάννη τον Σκαρίμπα. Πήρε ένα κασελάκι για να δουλεύει κιόλα, να γυαλίζει παπούτσια. Το έβγαλε από τη μέση το Μίτσος Βαλασιάδης, πήγε στη Χαλκίδα, βρήκε το Σκαρίμπα, τον βόηθησε ο Σκαρίμπας, έβγαλε το βιβλίο, παίρνει το κρατικό βραβείο, το πρώτο, τον παίρνει η μυρωδιά ο Μιλτιάδης ο Μαλακάσης και τον κάνει βιβλιοθηκάριο στη βιβλιοθήκη της πολύ αριστοκρατικής αθηναϊκής Λέσχης. Σουνε και φέτος στην αυλή και θα γεμίσουνε με άνθη το παρτέρι. Μικρή που είναι η άνοιξη σαν είσαι δίχως τέρι, πίκρη που είναι η ζωή.
κοινό μόνο. Οι κερασιές θα ανθίσουνε και φέτος στην αυλή και θα γεμίσουνε με άνθη το παρτέρι. Μικρή που είναι η άνοιξη σαν είσαι δίχως τέρι, πικρή που είναι η ζωή. Μα δεν μίσησες ποτέ κανέναν. Θα σας έλεγα όχι. Μα ξαφνικά θυμήθηκα ένα περιστατικό της παιδικής μου ζωής και θα σας το διηγηθώ για να τελειώνω. Ναι, κάποτε εμίσησα κάποιους. Κάποιους αθώους ανθρώπους που βγάζανε οι δυστυχισμένοι τίμια το ψωμί τους. Τους νεκροθάφτες. Μα όχι γιατί θάβανε τους ανθρώπους. Αυτό δεν με πολύ παραξένευε. Θύμωνα γιατί δεν άφηναν στο μνήμα τους ένα μικρό παραθυράκι για να ανασένουν. Να η εξήγηση όλης μου της στάσης, όλης μου της ζωής. Πώς ήταν μπορετό ένας άνθρωπος που θύμωνε γιατί δεν άφηνα να ανασένουν ελεύθερα οι πεθαμένοι, θα επέτρεπε να μην ανασένουν ελεύθερα οι ζωντανοί. Και με αυτό, φίλοι μου, σας αποχαιρετώ, γιατί και σας κούρασα και κουράστηκα. Σας χαιρετώ με αγάπη και σας εύχομαι από όλη μου την καρδιά καλή χρονιά.
κοντά μου δεν είμαι ο άνεμος. Τους άνεμους τους κόβουν τα βουνά, τους βουβαίνουν τα λιοπύρια, τους σαρώνουν οι κατακλυσμοί. Δεν είμαι ο άνεμος. Δεν είμαι ο άνεμος. Εγώ δεν είμαι παρά ένας στρατονάτης, ένας απόσταμενος περπατητής που ακούμπησε στη ρίζα μιας ελιάς να ακούσει το τραγούδι των γρήλων. Κι αν θέλεις, έλα να τα ακούσουμε μαζί. Ομολογουμένως είναι κάτι το εκπληκτικό, είναι άριστα. Τι άριστα! Άσε με, γιατί θα συναντώσω! Κάτσε, φρόνημα! Σώπα, θα τα διορθώσω όλα. Και στο σχολείο θα πας και γραμματάκια θα μάθεις. Τσιγκάρες πίνεις. Καλά κάνει. Λένε πως άμα δεν ξέρεις γράμματα, είσαι στραβός. Οι δε ξυμνούνται στον κύριο νου, καν αποθύσαντες παντός αγαθού. Δόξα σοι. Κυριακή, είμαι μεγαλύτερος κύριε. Κύριε. Λέγε δακρύβρεχτε δακρυτσίκο, λέγε. Να πεις. Να πεις. Πάρε τώρα ένα σίκο. Εξών πια αν δεν μ' αγαπάς. Λοιπόν, Δεσποινή Σκρινολά, με τι μοιάζει η Αφρική? Με καρδιά, κύριε καθηγητά. Κύριε μου, πονάει η Αφρική μου. Ξέχασες τι είπε ο Χριστός? Αγαπάς με τα παιδιά. Αγαπάτε τα παιδιά, αλλά δεν είπε να είναι κι άρρωστα? Και έφερε σημείωμα των κηδεμόνων του. Μέλλον. Χαίρετε. Όλα σε αυτό τον κόσμο πληρώνονται. Θέτω στη διάθεσή σας, κύριε, και τη δική μου παρέτηση. Δείξτε να μπορώ να είναι παρόντης. Έμα πια! Δεν κάνει να κλαίει, γέ μου. Αδυνατά, η λιώνει. Ρε ο Αϊγιώργης, ρε. Αϊγιώργης. Σε παρακαλώ, άκουσε. Δεν θέλω να μάθει κανείς τα μυστικά μας. Θα πεθάνω αν μάθει κανείς τίποτα. Λυπήσου τη ζωή σου. Δώσε μου το όπλο. Όχι. Λοιπόν, οριστικόν. Οριστικόν. Καδρά, η πόλη αυτή είναι πολύ μικρή για σένα, παιδί μου. Με τρώει που πήγες, αγάπησε ένα σχημοκόριτσο, ένα μαύρο τίγανο, ένα... Ψέματα! Σε τσάκωσα. Μήπως και τον αγαπάς, Μαρή, και δεν έχεις ειδήσει. Είκοσι δύο, 24, 32.
Ελάτε όλοι στο τσίρκο μας. Τσίρκο τα 7 θαύματα του κόσμου, όπου όλοι κάνουν τους κλόουν με μάσκα απατηλή και πρόσωπο στην εντέλεια μασκαρεμένο. Μισό αγγέλου, μισό κλόουν. Περάστε κύριοι, εδώ μάγοι, ταχυδακτυλουργοί, παίζουν το παιχνίδι του θανάτου ίσα ίσα πάνω από το κεφάλι μας. Εδώ κύριοι, βλέπετε λιοντάρια αφρικανικά που θρέφονται με χλόι και κυλούνε σε ρόδες παιδικές. Εδώ κύριοι, βλέπετε τη γυναίκα φίδι, τη γυναίκα ψάρι, τη γυναίκα άλογο και μόνο τη γυναίκα γυναίκα δεν θα δείτε. Περάστε κύριοι, περάστε κυρίες, από το τσίρκο μας, τα 7 θαύματα του κόσμου όπου θηριοδαμαστές με σειρματένια καμιτσίκια γυμνάζουν τις ιδέες να περπατούν στα 4. Περάστε από το τσίρκο μας, που δεν είναι τσίρκο μας, ούτε φρενοκομείων ή οίκος, αλλά στάβλος, στάβλος, όπου κάτι χοντρά ζώα καταβροχθίζουν τα πιο ευγενικά μας όνειρα.
Ποιος μου χτυπά το τζάμι? Μη μου χτυπάτε. Δεν είμαι εδώ. Εδώ κατοικεί η μοναξιά. Με μόνη μηνυκάρισα την πλήξη. Το ξέρω. Είναι σκληρό. Να φύγεις χωρίς να προφτάσεις να πεις μια καλή μέρα. Γιατί καμιά δεν ήταν καλή. Να μην προφτάσεις να κυλήσεις για λίγο τη ρόδα της ζωής. Και ούτε καν τη ρόδα των παιχνιδιών σου. Να μην προφτάσεις να ξεφυλίσεις το αλφαβητάρι της αγάπης. Και ούτε και να διαβάσεις την απορία που πλέει με στα μάτια των γοντιών. Να μην προφτάσεις να μιλήσεις για έρωτα από ένα μπαλκόνι του Απρίλη. Να μην προφτάσεις να σφουγγίσεις τον υδρότα σου και ούτε καν να υδρώσεις. Να μην προφτάσεις να δείξεις το φεγγάρι σε δύο μάτια που τόσο το καρτερούν. Και ούτε να ουρλιάξεις από θυμό στους επαγγελματίες της βαρικοίας. Μα ας είναι. Εγώ υποκλίνομαι. Και από όλα όσα δεν πρόφτασα, εκείνο που με καίει πιο πολύ είναι που δεν πρόφτασα να πω ένα απαγορεύεται, το πρώτο της ζωής μου. Θα απαγορέψω στα άγουρα παιδάκια να παίζουν τους πολέμους. Ύστερα από 18 χρόνια στην ξενιτιά, είναι και πάλι στην Ελλάδα ο Μενέλαος Λουντέμης. Στη Θεσσαλονίκη που τον συναντήσαμε, θα του κάνουμε την πρώτη ερώτηση. Τι αισθάνεστε, κύριε Λουντέμη, που ξαναβρίσκεστε στην πατρίδα? Είναι τόσο πολλά και τόσο σπαραχτικά αυτά που νιώθω, που δεν μπορώ να σας τα πω, είναι αδύνατο. Θάλασσά μας που είχα τόσα χρόνια να την δω, Θεσσαλονίκη που είχα 35 χρόνια να την δω. Αλλά πιο πολύ με συγκίνησε η ψυχή των ανθρώπων που έτρεμα μήπως την δω αλλαγμένη. Μήπως δεν μπορώ την ελληνική ευαισθησία. Θα ήθελα να μας πείτε, κύριε Λουντέμη, τώρα, εάν θα μείνετε εδώ στην Ελλάδα ή θα ξαναγυρίσετε και πάλι θα ξαναέρθετε οριστικά. Λοιπόν, στην Ρουμανία έχω το σπίτι μου, εκεί πέρα, όλα μου τα υπάρχοντα, και ένα μεγάλο κομμάτι από την καρδιά μου, γιατί με βοήθησε να γράψω τα 3/4 από τα 40 μου βιβλία.
Αυτοδίδακτος και αυτοδημιούργητος, έγραφε από την ψυχή του με λόγια απλά. Κι ας μην ήταν τέλεια η γραμματική και η ορθογραφία του. Η ζωή του ένα μεγάλο ταξίδι. Η βαλίτσα του πάντα γεμάτη με ποίηματα και μυθιστορήματα. Με τα βιβλία του Μενέλα Ολουντέμι, κάτω από το μαξιλάρι τους, μεγάλωσαν και θα μεγαλώσουν πολλά παιδιά. Και μόνο τους ωραίους τίτλους που έδινε στα έργα του, εάν βάλουμε δίπλα-δίπλα, πάλι θα μοιάζουν με μικρή ιστορία, σαν αυτές που έγραφε σε ολόκληρη τη ζωή του. Το ρολόι του κόσμου χτυπάει μεσάνυχτα και ένα παιδί μετράει τ' άστρα, κάτω από τα κάστρα της ελπίδας, μια αγέλαστη άνοιξη, περιμένοντας το ουράνιο τόξο. Συννεφιάζει. Οι κεραυνοί ξεσπούν, αλλά οι κερασιές θα ανθίσουν και φέτος. Ο Μενέλαος Λουντέμις γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη το 1912. Το πραγματικό του όνομα ήταν Δημήτρης Βαλασιάδης. Προερχόταν από εύπορη πολύτεκνη οικογένεια της πόλης, η οποία μετά τον ξεριζωμό και την εγκατάστασή της στο χωριό Εξαπλάτανος του νομού Πέλλας, αντιμετώπισε σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Σε νεαρή ηλικία έζησε για λίγο στο κρατικό οικοτροφείο της Έδεσας. 4 χρόνια φίτησε στο εξατάξιο γυμνάσιο και μετά απεσήρθη, όπως σημειώνεται στον γενικό έλεγχο του σχολείου του. Αναγκάστηκε να εργαστεί από μικρός σε πολλές διαφορετικές δουλειές. Έκανε τον ψάλτη, τον λούστρο, τον γραμματοδιδάσκαλο και τον αρχιεργάτη στα τεχνικά έργα του Γαλλικού ποταμού. Το 1932 έφυγε από το χωριό του για σπουδές στην Κοζάνη με μια βαλίτσα γεμάτη χειρόγραφα, θεατρικά, ποίηματα, μυθιστορήματα, αφού είχε δηλώσει στη μητέρα του, την κυρία Δόμνα. «Εγώ θα γίνω συγγραφέας. Θα δοξαστώ στην Ελλάδα». Στην Κοζάνη έμεινε λίγο. Εκεί γνώρισε τους καλλιτέχνες ενός θειάσου που έδινε παραστάσεις στην πόλη. Καλλιτεχνική φύση και ο ίδιος τους ακολούθησε μέχρι το Βόλο, όπου για 2 χρόνια εργαζόταν σε δικηγορικό γραφείο. Στη γραφομηχανή του δικηγόρου, όταν ξέκλεβε χρόνο, έγραφε τις ιστορίες του. Με τη βαλίτσα του γεμάτη ακόμα περισσότερα γραπτά, έφτασε στην Αθήνα και αμέσως γνωρίστηκε με τον καλλιτεχνικό κόσμο. Ανάμεσά τους και η τραγουδίστρια, συγγραφέας και καλή του φίλη, Δανάη Στρατηγοπούλου, γνωστή στα λογοτεχνικά γράμματα με το ψευδώνυμο Αργυρό Καλλιγά. Ήταν ένα γλυκύτατο, δυστυχισμένο αγόρι, φτωχό, πεινασμένο, με ένα ποδαράκι δεξί που εκούτσενε, με πολύ ωραία φωνή, και λεγόταν Μίτσος Βαλασιάδης. Δεν υπήρχε Λουντέμις τότε. Έπαιζε την κιθάρα και σου δίνε πάντα την εντύπωση ότι πεινάει. Κι ας χανώσουν μετά. Ο Μενέλαος Λουντέμις, από τη στιγμή που έπιασε το μολύβι, δεν το άφησε ποτέ. Έγραφε συνέχεια, σε όποια πόλη ή χώρα και αν βρισκόταν, και ταυτόχρονα, με λόγια και με πράξεις, αγωνιζόταν για έναν κόσμο καλύτερο και δικαιότερο. Τα θέματα του, πολλές φορές, έκρυβαν περιστατικά από τη ζωή ή τα συναισθήματά του. Έγραφε απλά, χωρίς ειδικές τεχνικές. Ο ίδιος έλεγε πως δεν τον ενδιέφερε να κάνει τέχνη, αλλά να καταγράψει την πραγματικότητα και να καταδείξει την κοινωνική ανισότητα. Ζούσε ακόμη στον Εξαπλάτανο με τους γονείς και τις 4 αδελφές του, όταν δημοσίευσε τα πρώτα του ποίηματα στην εφημερίδα της Έδεσας, Αγροτική Ιδέα. Τότε υπέγραφε ακόμη, με το πραγματικό του όνομα, Τάκης Βαλασιάδης, όπως και όταν έκανε παρέα και τραγουδούσε στη φίλη του τη Δανάη τις αγαπημένες του μελωδίες. Τα μαύρα μάτια, το τσόρνια. Το τσόρνια, το έλεγε πολύ ωραία. Και κάτι τέτοιες μελωδίες ρώσικες. Ο Μίτσος ο Βαλασιάδης. Τα πρώτα γραπτά τα διάβαζε σε φίλους. Έτσι είχε ζητήσει και από τη Δανάη να του πει τη γνώμη της. Κάναμε πάρα πολύ συντροφιά και μου διάβαζε τα γραπτά του. Και του έλεγα, αυτά πρέπει να γίνουν βιβλίο. Ήτανε περιμένοντας το ουράνιο τόξο και τα πλοία δεν άραξαν. Αυτά είναι τα πρώτα του. Και του είπα, θα τα κάνεις βιβλίο. Και πώς θα τα κάνω, δεν ξέρω, βρες έναν τρόπο.
σκέφτηκε το Γιάννη τον Σκαρύμπα. Πήγε στη Χαλκίδα, βρήκε τον Σκαρύμπα, τον βόηθησε ο Σκαρύμπας, έβγαλε το βιβλίο, παίρνει το κρατικό βραβείο, το πρώτο, τον παίρνει μυρωδιά ο Μιλτιάδης ο Μαλακάσης και τον κάνει βιβλιοθηκάριο στη βιβλιοθήκη της πολύ αριστοκρατικής αθηναϊκής Λέσχης. Το συγγραφικό του Αστέρι, μετά τις πρώτες εκδόσεις και διακρίσεις, άρχισε να λάμπει. Έγινε μέλος της Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών με πρόεδρο τον Νίκο Καζαντζάκη και στενός φίλος του Άγγελου Σικελιανού, του Κώστα Βάρναλη, του Μιλτιάδη Μαλακάση. Το 1951 στο Παρίσι τιμήθηκε με το βραβείο της Χρυσής Δάφνης Πανευρώπης. Όλοι μιλούσαν για έναν συγγραφέα που ανοίγει την καρδιά του και τις καρδιές των άλλων. Καλημέρα τριανταφυλάκι που κάπου θα μας χωβολάς. Καλημέρα νερό που κάπου θα τρέχεις. Καλημέρα δάσος που κάπου θα τραγουδάς. Καλημέρα. Καλημέρα τζιτζί και πεταλούδες πουλιά. Καλημέρα. Ένας πρωινός παρακαλεστής σας στέλνει τα μάτια του σε ένα κατάμονο νησί, μια θαλασσινή κούνια. Σε όλη του τη ζωή ο Μενέλαος Λουντέμης αγωνιζόταν για τις ιδέες του, την ελευθερία και την κοινωνική δικαιοσύνη. Έτσι, δεν θα μπορούσε να μείνει άπραγος όταν οι Γερμανοί μπήκαν στην Ελλάδα. Οργανώθηκε στην αντίσταση και εντάχθηκε στο ΕΑΜ, όπου διετέλεσε και γραμματέας της Οργάνωσης Διανοουμένων. Κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου στην Ελλάδα, εξορίστηκε μαζί με πολλούς άλλους πνευματικούς ανθρώπους λόγω των αριστερών του ιδεών. Με τον Μίκη Θεοδωράκη και τον Γιάννη Ρίτσο πέρασαν δύσκολες στιγμές στους τόπους εξορίας. Ο Μενέλαος Λουντέμης συνέχιζε να γράφει ό,τι και αν του συνέβαινε. Αυτοί που φέρανε την καταχνιά. Συννεφιάζει. Καληνύχτα ζωή. Το κρασί των δειλών. Αγέλαστη άνοιξη. Ένα παιδί μετράει τ' άστρα. Οδός αβύσου αριθμός 0. Κραυγή στα πέρατα. Το έργο του είναι έντονα επηρεασμένο από την ευρωπαϊκή λογοτεχνία του ρεύματος, του κοινωνικού και σοσιαλιστικού ρεαλισμού, ενώ τα ηθογραφικά αλλά και συμβολικά στοιχεία που χρησιμοποιούσε συνέβαλαν στη δημιουργία ζωντανών χαρακτήρων. Τη μικρή κοινωνία που περιβάλλει το Μέλιο στο μυθιστόρημα «Ένα παιδί μετράει τ' άστρα», ο αναγνώστης τη νιώθει. Ο συγγραφέας χρησιμοποιεί πρώτο πρόσωπο, όπως κάνει και σε πολλά άλλα έργα του, και περιγράφει τόσο παραστατικά που ο αναγνώστης θυμώνει και χαίρεται μαζί με τους ήρωες. Ακούστε με! Τούτη την άναρθρη νύχτα που σωπαίνουν οι λύκοι, γιατί ουρλιάζουν οι άνθρωποι. Ακούστε με! Εσείς που κοιμάστε αγκαλιά με τα όνειρα, εσείς που σας φυλά στο στόμα η ζωή, που σας χαϊδεύει με το μετάξι της, εσείς! Ακούστε με! Ο Μενέλαος Λουντέμης, όπως λένε οι μελετητές του αλλά και τα κοντινά του πρόσωπα, ήταν επηρεασμένος από τον νομπελίστα που έγραψε την Πείνα, τον Χάμσουτ Κνούτ, τον Παναίτη Στράτη και κυρίως τον αγαπημένο του Μαξίμ Γκόρκι. Γενικά τον Λουντέμη τον βρίσκει κανείς μέσα σε μάχες. Τον βρίσκει εκεί που ο άνθρωπος πάλεται για τα δικαιώματά του. Εκεί θα βρεις τον Λουντέμη. Είτε αυτό είναι Μπούχενβαλντ, είτε είναι Βιετνάμ, είτε είναι Ελλάδα, είτε είναι συνέδριο ειρήνης κάπου στον κόσμο, στη Σουηδία, εδώ, εκεί. Το 1951 ο συγγραφέας έγραψε το έργο «Βουρκωμένες μέρες», όπου μέσα από τις σελίδες του μιλάει για τις εξορίες και την ταλαιπωρία απλών κυνηγημένων ανθρώπων κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου. 7 χρόνια μετά, με αφορμή το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου, δικάστηκε και καταδικάστηκε σε θάνατο. Η ποινή δεν εκτελέστηκε, αλλά ο Μενέλαος Λουντέμης αναγκάστηκε να φύγει από την Ελλάδα και να ζήσει για 18 χρόνια στη Ρουμανία, μακριά από τη χώρα και την οικογένειά του. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της δικτατορίας των συνταγματαρχών, του είχε αφαιρεθεί και η ελληνική ηθαγένεια. Σε εκείνο το διάστημα, ο Λουντέμης ταξίδεψε σε πολλά μέρη του κόσμου
και έγραψε για αυτά. Το Βιετνάμ τον συγκίνησε, όπως κάθε τόπος που οι άνθρωποι υπέφεραν από τους πολέμους. Με την πένα του έγραψε πολλές φορές για τη φρίκη του πολέμου και τα αγαθά της ειρήνης. Η επιστροφή του Μενέλαου Λουντέμι στην Ελλάδα άργησε πολύ. Τα έργα του όμως είχαν γίνει ήδη γνωστά και χιλιάδες νέοι τα διάβαζαν και θαύμαζαν τον συγγραφέα. Το 1976 επέστρεψε και στο αεροδρόμιο μια μεγάλη ανθρώπινη αγκαλιά τον περίμενε για να τον υποδεχτεί και να τον γνωρίσει. Οι στιγμές ήταν συγκινητικές. Όταν επέστρεψε λοιπόν ήταν ένας θρίαμβος και δικαιώθηκε ο Λουντέμι για όσα τράβηξε, γιατί η αγάπη του κόσμου ήταν δυσβάσταχτη. Είναι τόσο πολλά και τόσο σπαραχτικά αυτά που νιώθω, που δεν μπορώ να σας τα πω, είναι αδύνατο. Θάλασσά μας που είχα τόσα χρόνια να την δω, Θεσσαλονίκη που είχα 35 χρόνια να τη δω, αλλά πιο πολύ με συγκίνησε η ψυχή των ανθρώπων που έτρεμα με υποσυνδό αλλαγμένη. Η καρδιά του συγγραφέα δεν άντεξε πολύ. Ένα χρόνο μετά την επιστροφή του στην Ελλάδα, τον πρόδωσε. Ήταν 22 Ιανουαρίου του 1977. Η είδηση του θανάτου του γέμισε με θλίψη ανθρώπους κάθε ηλικίας, που πιάστηκαν χέρι-χέρι και ένιωσαν την ανάγκη να βγουν στους δρόμους της Αθήνας για να συνοδεύσουν τον αγαπημένο συγγραφέα στα άστρα. Και με αυτό, φίλοι μου, σας αποχαιρετώ, γιατί και σας κούρασα και κουράστηκα. Ο Μενέλαος Λουντέμις τραγουδούσε, έπαιζε κιθάρα, έγραφε ποίηση που Έλληνες συνθέτες μελοποίησαν. Η εξορία τον κράτησε μακριά από την οικογένειά του, στην οποία όμως κληροδότησε πολλά από τα ταλέντα του. Η κόρη του Μυρτό είναι γνωστή ζωγράφος, ενώ οι δυο της Γη, τα εγγόνια του συγγραφέα, ο Μενέλαος και ο Μέλος, συνθέτουν και τραγουδούν στο πλαίσιο της δικής τους εποχής. Τη μεγαλύτερη κληρονομιά, ο Λουντέμις, την άφησε στους αναγνώστες του στην Ελλάδα και τον κόσμο, όπου μεταφράστηκαν τα βιβλία του. Στο χωριό Εξαπλάτανος της Αριδαίας, το ενιαίο γυμνάσιο και λύκειο φέρει το όνομά του και εκεί κάθε χρόνο φοιτούν νέοι θερμοί του θαυμαστές. Τα 48 βιβλία, τα ποίηματα, τα διηγήματα, οι απόψεις του για τη ζωή, την αγάπη, την ειρήνη και κυρίως την κοινωνική δικαιοσύνη συγκινούν και θα συγκινούν πολλές γενιές ακόμη. Είμαι καλά, μητερούλα, αυγή μου. Σπέβδω να καλοπιάσω το φόβο σου. Είμαι καλά. Κάθομαι κάτω από τον ίσκιο της λύπης μου και αφήνω την πένα μου να κλάψει.